σε πάνω από 3.000 συνταξιούχους σε όλη την ελληνική επικράτεια και πάνω από 30 στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, δεν καταβλήθηκε η σύνταξη του Σεπτεμβρίου, καθώς πρόκειται για τους απασχολούμενους συνταξιούχους, οι οποίοι δεν δήλωσαν την απασχόλησή τους στην σχετική πλατφόρμα. Για το θέμα μίλησε στην τηλεόραση του Σέντερο εργατολόγος δικηγόρος Λεωνίδας Παπάς. Την Δευτέρα το απόγευμα, την Τρίτη δηλαδή, επιστήμωση του μηνός, πιστώθηκαν οι συντάξεις του μηνός Σεπτεμβρίου. Από την επόμενη μέρα ξεκίνησαν να με ενημερώνουν συνταξιούχοι στο νομό Καβάλας και διαπίστωσα ότι το πρόβλημα είναι εκτεταμένο. Σήμερα πληροφορούμε ότι είναι πάνω από 3.000 περιπτώσεις όλη την Ελλάδα. Συνταξιούχοι, κυρίως του πρώην ΙΚΑ, δεν έλαβαν τη σύνταξή τους. Θεωρήσαμε ότι είναι ένα τεχνικό θέμα. Απευθυνθήκαμε στον ΕΦΚΑ, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει βγάλει ούτε δελτίο τύπου, ούτε ανακοίνωση. Έχει το σκοτάδι του συνταξιούχου και διαπιστώσαμε ότι δεν πληρώθηκαν κάποιοι που βρέθηκαν να είναι απασχολούμενοι συνταξιούχοι και δεν δήλωσαν την απασχόλησή τους σχετική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ. Δεν έγινε επιβολή της κύρωσης των 12 μηνών. Έγινε όμως χρέωση ασφαλιστικών εισφορών από τότε που το σύστημα του ΕΦΚΑ σε συνδυασμό με την ΑΔΕ τους θεωρεί απασχολούμενους συνταξιούχους με έναρξη στην εφορία και ανεστάλλει σύνταξή τους η οποία κρατείται ολόκληρη μέχρι να αποπληρωθούν οι οφειλές. Βρήκε λοιπόν ο ΕΦΚΑ ότι κάποιοι συνταξιούχοι έχουν ακόμη ενεργή έναρξη στην εφορία για κάποια εταιρεία, πτωχευμένη πιθανόν. Μιλάμε για ιδιάζουσες, ειδικές περιπτώσεις και ανέστειλε τη σύνταξη όπως ο νόμος 5078-23, ναι, που ψήφισαν όλοι οι βουλευτές Καβάλας, επιτρέπει να παρακρατηθεί όλη η σύνταξη μέχρι να εξοφληθεί οφειλή. Κοιτάξτε, εγώ τη διαπίστωσα δειγματοληπτικά ότι μιλάμε για ιδιάζουσες περιπτώσεις. Μιλάμε για απασχόληση μη μισθωτή, δηλαδή όλοι είχαν κάποιο αφημί ενεργό στη ΔΟΗ, ναι, και διάζουσες περιπτώσεις, εννοώ εταιρείες σε αδράνεια, πτωχευμένες εταιρείες που η πτώχευση δεν φαίνεται. Μιλάμε για μέλη ΙΜΕ, ιδιωτικών μεταφορικών εταιριών που έχουν ιδιάζουν καθεστώς και ενώ δεν ασφαλίζονται, φαίνονται ασφαλισμένοι, και ο ΕΦΚΑ θεώρησε σκόπιμο να αναστείλει, να κόψει συντάξεις αυτών των ανθρώπων, αντί να τους τις δώσει και να ερευνήσει την υπόθεση. Τι θεωρώ ότι πρέπει να γίνει και τι προτείνει και το κόμμα μου για το συνδέσμο και το πολιτικό, το ΠΑΣΟΚ. Να δοθούν με ενδιάμεσες καταβολές σύνταξη, όπως έχει κάνει στο παρελθόν ο ΕΦΚΑ, αν υπάρχει πολιτική βούληση, άμεσες καταβολές όλες τις συντάξεις και στη συνέχεια να εντοπίσει μία προς μία τις υποθέσεις αυτές και αν πράγματι έχουν δραστηριότητα ενεργοί συνταξιούχοι, να τους καλέσει, να εκθέσουν τις απόψεις τους και αν χρειαστεί τους καταβάλλονται και οφείλουν εισφορές, να επιβάλλει τα αναλογούντα μέτρα. Και φυσικά, εάν πράγματι δημιουργούνται οφειλές, κύριε Κομινέ, να παρακρατηθούν με έναν άλλον τρόπο από τη σύνταξη, όπως γίνεται και για τις άλλες οφειλές, είτε αναγνώριση πλασματικών χρόνων, είτε οφειλών εισφορών. Να κρατάνε ένα μέρος τη σύνταξη, μάλιστα, να διασφαλίζεται και επιβίωση των ασφαλισμών. Εδώ ξαφνικά, σε μια μέρα, κόπηκε η σύνταξη και αυτοί οι συνταξιούχοι πάνω από 30 στον νομό Καβάλας είναι στο σκοτάδι. Είναι απαράδεκτο αυτό. Πρέπει ο διοικητής του ΕΦΚΑ, που ακούγεται ότι θα έρθει την Πέμπτη στην Καβάλα, να παρέμβει, να ζητήσει εμβόλυμη πληρωμή συντάξεων, να αποκατασταθούν οι συνταξιούχοι και μετά φυσικά να ερευνηθούν όλες αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά ο κύριος Πιερακάκης, τον οποίο τον τιμήσαμε στο ΠΑΣΟΚ και έφυγε για να πάρει καρέκλα στη Νέα Δημοκρατία, το λιβανίζουν, ξέρετε, τα μέσα ενημέρωση κάθε μέρα. Αλλά υπάρχουν πολλά βήματα και πολλές παραλήψεις στο ψηφιακό κομμάτι. Όταν γίνονται τεχνικά λάθη συντάξεις, κάνουν 2 και 3 μήνες να διορθωθούν, κύριε Κομινέ. Όταν αχρεωστεί το δώσει λεφτά στον ΕΦΚΑ για να τα πάρει πίσω, βγαίνει ψηφιακή σου. Με αυτά πρέπει να ασχοληθεί ο κύριος Πιερακάκης και όσοι διαχειρίζονται την ψηφιακή μετάβαση του ΕΦΚΑ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.